Σάββατο του Λαζάρου είναι η Κυριακή των Βαΐων. Πρόκειται για την τελευταία Κυριακή της Σαρακοστής και ταυτόχρονα την πρώτη μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Η μέρα αφιερωμένη στην είσοδο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ. Όπως μας αναφέρουν οι Ευαγγελιστές, την επόμενη ημέρα της Ανάστασης του Λαζάρου, ο Ιησούς ζήτησε από τους μαθητές του να του βρουν ένα μικρό γαϊδουράκι. Πάνω σε αυτό σκόπευε να πάει στην Ιερουσαλήμ. Εκείνες τις μέρες είχε μαζευτεί πολλής κόσμος στην πόλη για τον εορτασμό του Εβραϊκού Πάσχα. Το Εβραϊκό Πάσχα ήταν μια γιορτή που γινόταν σε ανάμνηση της απελευθέρωσης των Εβραίων από τους Αιγύπτιους. Πάνω λοιπόν στο γαϊδουράκι εισήλθε ο Ιησούς στην Ιερή Πόλη. Ο λαός είχε ήδη μάθει για την Ανάσταση του Λαζάρου, αφού η Βηθανία απήχε μόλις 2,5 χιλιόμετρα από την πόλη της Ιερουσαλήμ. Τόσο το θαύμα στη Βηθανία, όσο και η υπόλοιπη δράση του Χριστού, οδήγησαν τον λαό να τον υποδεχτεί όπως όριζε το εθιμοτυπικό της υποδοχής βασιλέων, δηλαδή ως βασιλιά. Έστρωσαν κλαδιά φινίκων, βάγια στα εβραϊκά, μέσα στους δρόμους από όπου περνούσε ο Χριστός με το γαϊδουράκι και τον επεθυμούσαν, τραγουδώντας «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Από τα βάγια πήρε το όνομά της αυτή η μέρα. Με την είσοδο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ ξεκινάει το θείο δράμα. Επειδή όμως ταυτόχρονα γιορτάζεται η είσοδός του ως βασιλέα στην Ιερουσαλήμ, η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να γιορτάσουν, καταλύοντας την νηστεία και επιτρέποντας την κατανάλωση ψαριών. Στις μέρες μας, την Κυριακή των Βαΐων, όλες οι εκκλησίες στολίζονται με βάγια. Επειδή στον ελλαδικό χώρο οι φοίνικες δεν απαντώνται συχνά, για τον στολισμό χρησιμοποιούνται κλαδάκια δάφνης, ιτιάς, ελιάς ή μυρτιάς. Αυτά τα κλαδάκια μετά το τέλος της λειτουργίας μοιράζονται στους πιστούς. Και ο λαός μας πιστεύει ότι αυτά τα βάγια έχουν ιαματικές και αποτρεπτικές για το κακό ιδιότητες. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, με τα βάγια αυτά χτυπούν τις έγκυες γυναίκες, πιστεύοντας ότι έτσι θα γεννήσουν πιο εύκολα. Σε άλλες περιοχές κρεμούν τα βάγια στις πόρτες των σπιτιών σαν φυλαχτά. Σε δύο όμως περιοχές, η Κυριακή των Βαΐων έχει ξεχωριστή σημασία. Την Κυριακή των Βαΐων του έτους 1826 έγινε η μεγάλη έξοδος του Μεσολογγίου. Οι γιορτές γίνονται προς τιμήν των αγωνιστών που έπεσαν εκείνη την ημέρα. Προσοχή τι λάθος να μην κάνετε την Κυριακή των Βαΐων. Ακούστε. Αναφορικά με την νηστεία της ημέρας αυτής, υπάρχει μία διαφοροποίηση στο ζήτημα του αν καταλύεται ψάρι ή όχι. Η γνώμη του Θεόδωρου του Δίτη είναι ότι την Κυριακή των Βαΐων τρώγεται κανονικά ψάρι, επειδή αυτή η μέρα θεωρείται δεσποτική γιορτή. Για τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, μόνο μία μέρα της Μεγάλης Σαρακοστής τρώγεται ψάρι και αυτή δεν είναι η Κυριακή των Βαΐων, είναι η μέρα του Ευαγγελισμού. Είναι χαρακτηριστική όμως η θέση των Αποστολικών Διαταγών όταν λένε «Μετά από αυτές, δηλαδή τις γιορτές των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, να τηρείτε την νηστεία της Σαρακοστής». Να κρατιέται αυτή η νηστεία πριν από το Πάσχα, αρχίζοντας από τη Δευτέρα και συμπληρούμενη την Παρασκευή. Μετά από αυτές, αφού σταματήσετε την νηστεία, να αρχίζετε την Αγία Εβδομάδα του Πάσχα, νηστεύοντας κατά αυτήν όλοι με φόβο. Και αυτό σημαίνει ότι η μία νηστεία τελειώνει και μία άλλη νηστεία αρχίζει. Αυτή που τελειώνει είναι η νηστεία της Σαρακοστής και αυτή που αρχίζει είναι η νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας. Άρα, η γιορτή αυτή βρίσκεται ανεξάρτητη ανάμεσα σε δύο νηστείες. Η θέση που έχει λοιπόν δίνει το δικαίωμα να μιλούν για κατάλυση αυτή τη μέρα ψαριού ή ακόμα και αυγών.
Στη Θράκη, τα παλαιότερα χρόνια, την εκκλησία την προμήθευαν με βάγια τα νιώπαντρα ζευγάρια της χρονιάς ή οι νιώπαντρες γυναίκες για το καλό του γάμου τους. Πίστευαν πως η γονιμοποιός δύναμη που κρύβουν τα φυτά αυτά θα μεταφερόταν και στις ίδιες και η μια χτυπούσε την άλλη με τα βάγια. Στη Θράκη, τα βαγιοχτυπήματα την Κυριακή των Βαΐων αναβιώνουν και στις μέρες μας. Οι γυναίκες χτυπούν με βάγια τις έγκυες, ώστε να είναι ανώδυνος για αυτές ο τοκετός. Παλαιότερα επίσης, σε πολλά χωριά της Θράκης, τα κορίτσια έκαναν στεφάνια από τα βάγια που τους έδινε ο παπάς στην εκκλησία και τα έριχναν μέσα στο ρέμα. Η κάτοχος του στεφανιού που θα έφτανε πρώτος στη ρεματιά φιλοξενούσε τις υπόλοιπες στο σπίτι της, όπου διασκέδαζαν, χορεύοντας και τραγουδώντας. Την Κυριακή των Βαΐων στην Κέρκυρα γίνεται η μεγάλη λιτανία του σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα με τη συνοδεία των φιλαρμονικών της πόλης σε ανάμνηση της απαλλαγής του νησιού από τη φοβερή Πανόλη που το έτος 1629 χτύπησε αλίπητα τους Κερκυραίους. Στην Τίνο, την Κυριακή των Βαΐων, τα παιδιά τριγύριζαν στους δρόμους, κρατώντας μαζί με το στεφάνι τους την Αργινάρα, μια ξύλινη ή σιδερένια ροκάνα που τη στριφογύριζαν με δύναμη. Μέσα σε εκοφαντικό θόρυβο κατέληγαν στη θάλασσα, όπου πετούσαν στο στεφάνι στο νερό. Το έθιμο της περιφοράς των κλαδιών θυμίζει την Ιρεσιόνη, το στολισμένο με καρπούς κλαδί που στις γιορτές της Άνοιξης περιέφεραν στους δρόμους τα παιδιά στην αρχαιότητα. Τα βάγια τα έπλεκαν σε πάρα πολλά σχέδια, φεγγάρια, πλοία, γαϊδουράκια, αλλά το πιο συνηθισμένο ήταν ο σταυρός. Σε μερικά μέρη τους έδιναν και το σχήμα του ψαριού. Ψάρι είχαν σαν σημάδι αναγνώρισης οι πρώτοι χριστιανοί. Άλλωστε, η λέξη ηχθής προέρχεται από τα αχθικά Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός, Σωτήρ. Αν και είναι ακόμα σαρακοστή, όπως είπαμε, η Εκκλησία την Κυριακή των Βαΐων επιτρέπει ξεκάθαρα το ψάρι. Στη Λέσβο, τα παιδιά στόλιζαν ένα μάτσο από κλαδιά δάφνης με κόκκινα πανάκια. Κρεμούσαν πάνω του ένα κουδούνι και περνούσαν από όλα τα σπίτια, ψάλλοντας για να ξορκίσουν τους ψήλους και τα ποντίκια. Στο τέλος, έδιναν και ένα κλαρί δάφνη στην οικοκυρά για καλοτυχία. Στη Σκόπελο, οι πεθερές που είχαν αραβωνιάσει τον γιο τους, έπαιρναν ένα βάι από την εκκλησία, το χρήσωναν και το έδαιναν φιόγκο με μια άσπρη κορδέλα. Ύστερα, κρεμούσαν ένα φλουρί. Έγραφαν πάνω το όνομα της αραβωνιασμένης κοπέλας και το έδιναν στον παπά για να της το δώσει. Στην Κρήτη συναντάμε πολλά έθιμα που αναβιώνουν κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Όπως στην Κίσαμο, που για να μπουν τα βάγια μέσα στο σπίτι, έπρεπε οι νοικοκυρές να έχουν φροντίσει την καθαριότητά του πολλές ημέρες πριν. Σε άλλα μέρη φορούσαν το βαγιόκλαδο στο στήθος και όταν έμπαιναν στο σπίτι η πρώτη τους δουλειά ήταν να το βάλουν στο εικονοστάσι. Στη Δυτική Παλικρήτη με τα βαγιόφυλλα πίστευαν πως ανέβαινε το προζύμι τους καίγοντάς το και χρησιμοποιώντας τη στάχτη του. Και όταν ακόμα ανθούσε στο νησί η καλλιέργεια του μεταξωσκόλικα, οι κοπελιές έπαιρναν το πρώτο αυγό που είχαν βρει και το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων το πήγαιναν στην εκκλησιά και αν θα χτυπούσε μετά η καμπάνα, τότε αυτό σημαίνει ότι το μετάξι τους θα πήγαινε καλά. Το πιο χαρακτηριστικό έθιμο ήταν η μεταφορά ενός κλαριού ελιάς ή ολόκληρου δέντρου μέσα στην εκκλησία. Ήταν μεγάλη ευλογία να φυτευτεί μετά το κλαδί αυτό σε έναν ελαιώνα, που έλεγαν μάλιστα πως συνήθως μέσα σε 40 μέρες έβγαζε ρίζες και αυτό το δέντρο το θεωρούσαν ευλογημένο. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε με το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.